Γίνεται να μην το ρωτήσω, αλλά εννοείται ότι όπως θέλεις απαντάς, γιατί πάντα που ο Γιώργος με τη Φέη χώρισαν, γιατί θέλω να πω ότι ήσουν πολύ κοντά τους. Πέρασε στις δυσκολίες, είχατε μια απομάκρυνση, τώρα ξανά τα βρήκατε νομίζω με τον Γιώργο. Εδώ και καιρό. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα από τα προσωπικά τους, εννοείται δεν το έκανα ποτέ, ούτε στον ίδιο δεν θα ρωτούσα ενώ κάτι που να επέμενα, αλλά η αίσθηση ότι ένα ζευγάρι δικό σου χωρίζει πάντα νομίζω έχει κάτι στενάχωρο. Θα το πω μόνο σε σένα. Και, συγγνώμη που το λέω, είναι φίλος ο Γιώργος σε σένα, έτσι. Δεν ήθελα να πω ότι. Ναι. Φιλία, φιλία, φιλία ναι, με τον Γιώργο. Αλλά και τη Φέη, και με τη Φέη έχουμε κάνει παρέα, έτσι. Δεν σημαίνει πως. Απλά με τον Γιώργο, όπως το λες, είμαστε φίλοι. Πολλές φορές. Θα πω μόνο αυτό τώρα, γιατί δεν θέλω καθόλου, όπως είπες και εσύ και πολύ σωστά, καθόλου δεν θέλω να σχολιάσω και πιστεύω ότι όποιος τους αγαπά και είναι, έχει ζήσει μαζί τους, πρέπει να το σεβαστεί αυτό και να μην πει τίποτα. Αυτό που μένει ότι αγαπούν πολύ τα παιδιά τους, είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ μέσα από αυτούς είδα τέτοια αγάπη σε παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω δικά μου παιδιά. Όμως την πατρότητα και τη μητρότητα την είδα μέσα από αυτό το ζευγάρι. Οπότε καλό είναι να μην σχολιάσει κανένας τίποτα. Όμως θα πω μόνο αυτό, ότι πολλές φορές έμενα σκεφτικός, δηλαδή έμενα λίγο έτσι και μου λέει Γιώργος, έλα, ξεκόλα. Σκεπτόμενος τα πάντα, αυτά που υπονόησες κι εσύ. Μάλιστα. Ναι, γιατί. Τους έζησα, με βάλαν στο σπίτι τους, ξέρω μέσα, τους έχω δει στο μυαλό τους. Και ίσως ξέρεις και πιο. Ένας χωρισμός από ένα κοντινό σου ζευγάρι ή ένας χωρισμός από μια άλλη περίπτωση. Σε τρομάζει για τη δική σου ζωή, αν θα παντρευτείς ή όχι. Όχι. Απλά με τρομάζει για τη δουλειά που έχω επιλέξει να κάνω. Δηλαδή. Νιώθω ότι αυτή η δουλειά δεν βοηθά το να έρθεις, το να είσαι πολύ κοντά με έναν άνθρωπο. Φυσικά δεν το προσωποποιώ έτσι. Μιλάμε γενικά τώρα. Το έχω δει στη φιλία. Στις σχέσεις, νομίζω ότι όταν πλησιάσεις πάρα πολύ, που αυτό είναι το φυσιολογικό στη ζωή μας, κάθε μέρα να ερχόμαστε πιο κοντά με έναν άνθρωπο, επειδή ταιριάζουν τα χρόνια μας, κάπου μας καίει αυτή η δουλειά. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί κάποια στιγμή η ματαιοδοξία μας υπερισχύει, γιατί γύρω-γύρω υπάρχει πολύ, δεν ξέρω, υπάρχει πολύ πίεση από τη δουλειά, υπάρχουν πολλά λόγια από γύρω-γύρω. Ίσως όσο πλησιάζει, όσο ανεβαίνεις σε ένα δέντρο, φαίνεται ο πισινός σου. Δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω ότι αυτή τη δουλειά φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τις σχέσεις των ανθρώπων.